Να πω ότι στο στούντιο έχει έρθει και ο Στέφανος Βασιλιάδης. Στέφανε, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι τώρα ο Στέφανος Βασιλιάδης? Ο Στέφανος Βασιλιάδης είναι συνάδελφος, είναι δημοσιογράφος, ο οποίος εδώ και πόσο καιρό θα μας τα πεις εσύ, έχει δημιουργήσει την citizentv.gr, ακριβώς, που είναι μία web TV. Ακριβώς. Αλλά το τι είναι web TV, επειδή μας βλέπουν και πάρα πολλές γυναίκες και άντρες, οι οποίοι είναι άλλες ηλικίες, δεν ασχολούνται πολύ, ενδεχομένως δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε τη λογική, τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να μας το εξηγήσεις εσύ, Στέφανε. Βεβαίως. Όταν λέμε Web TV, στην ουσία λέμε μια τηλεόραση η οποία προβάλλεται, εκπέμπεται μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Δεν μπορεί όλοι... δηλαδή κάποιος να πάει στην τηλεόραση να την ψάξει και να σας δει? Όχι, βέβαια. Οι καινούργιες τηλεοράσεις έχουν και αυτό. Έχουν, δηλαδή, μπορεί να μπουν μέσα στο ίντερνετ, ναι, ακριβώς, και να παρουσιάσει κανονικά όπως είναι ένας υπολογιστής. Η δικιά μας, βέβαια, η δουλειά, όπως είπες και εσύ πολύ καλά, citizentv.gr είναι μια διαδικτυακή τηλεόραση με άξονα τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλά θέματα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα. Εγώ βέβαια μπήκα μέσα, τα είδα όλα αυτά, αλλά στα ρωτάω για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι θα δει, δηλαδή, κάποιος μπαίνει στο citizentv.gr, τι θα δει και επικαιρότητα, θα δει και ειδήσεις, θα δει και ψυχολογικές εκπομπές και μουσικές και όλα? Όπως το είπες, έχουμε ρεπορτάζ για πολιτιστικά θέματα, αθλητικά, κοινωνικού περιεχομένου, πολιτικού περιεχομένου, εκπομπές για την αθλητική επικαιρότητα, έχουμε εκπομπή για το στοίχημα, κάνουμε δελτίο ειδήσεων, έχουμε εκπομπές με ιστορικό περιεχόμενο και μορφωτικό επίσης. Γενικότερα έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα. Άρα έχετε και ενημέρωση, Στέφανε. Εννοείται. Ωραία, επειδή είσαι δημοσιογράφος και επειδή έχεις το δημοσιογραφικό κριτήριο, νομίζω ότι σε αφορά πάρα πολύ το θέμα που θα αγγίξουμε τώρα. Στην τηλεφωνική γραμμή, όπως με ενημερώνω από το κοντρόλ, είναι ο Δήμαρχος Παύλου Μελέα, ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, Στέφανε, όπως βλέπεις, είναι σημαντικό. Σου δίνουμε και μια είδηση περισσότερη σήμερα στη citizentv.gr. Να επανέλθουμε λοιπόν στην τηλεόραση αυτή, τη Web TV. Είναι διαδικτυακή τηλεόραση, έτσι λέγεται? Είναι, ναι, ακριβώς έτσι το έχουμε ονομάσει, είναι Web TV, αγγλιστή είναι αυτό, και όπως είπα νωρίτερα, τα θέματα κυρίως αφορούν τη Θεσσαλονίκη, όχι βέβαια αποκλειστικά, αλλά κυρίως για τη Θεσσαλονίκη. Πώς αποφάσισες εσύ και οι συνάδελφοί σου, που φαντάζομαι ότι θέστε μια παρέα που το οργανώσατε όλο αυτό, πώς το αποφάσισες να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο? Γιατί πολλοί λένε κατά διαστήματα, μάλιστα υπήρχε και μια επιχορήγηση, νομίζω, μια επιδότηση, κάτι βγήκε κάποια στιγμή, ένα πρόγραμμα που μπορούσες να μπεις για να κάνεις ραδιόφωνο, διαδικτυακό και web TV. Δεν ξέρω αν μπήκατε σε αυτή αυτό τη δεν διαδικασία. Το γνωρίζω. Άμα, ναι, χάσεις τέτοιο γνωρίζω, πράγμα. Όχι, ναι. Αλλά πάντοτε υπήρχε αυτή η σκέψη εδώ και αρκετά χρόνια, και όταν δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα και οι καταστάσεις στο δημοσιογραφικό κλάδο, θεώρησα καλό να ξεκινήσω αυτή την ιδέα που είχα. Συγκέντρωσα κάποιους ανθρώπους, κάποια παιδιά που είμαστε συνεργάτες ακόμα και τώρα, και να τους ευχαριστήσω κιόλας και από το βήμα που μου δίνεις, και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καθόλου, γιατί λέω, τα έσοδα ποια μπορεί να είναι? Μόνο διαφημίσεις, τι άλλο μπορεί να είναι? Μόνο διαφημίσεις. Είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Εμείς στην ουσία αφουγκραζόμαστε τον παλμό της αγοράς, στην ουσία, και κινόμαστε σύμφωνα με αυτόν. Επομένως, πρέπει να περιοριστούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μεγάλα ανοίγματα. Αλλά βλέπω όμως τον τελευταίο καιρό πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Την επισκεψιμότητα την ελέγχετε, βλέπετε? Βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως. Τι μπαίνουν, τι παρακολουθούν, ποια θέματα τους ενδιαφέρουν, ποια θέματα ενδιαφέρουν πιο πολύ τους χρήστες? Επειδή το ίντερνετ γενικότερα υπάρχει έτσι μια χαλαρότητα, μπορώ να το πω έτσι, και ενδιαφέρουν τον κόσμο πολύ θέματα έτσι, της σόπης, τα πιο εύκολα. Τα πιο lifestyle, δηλαδή. Ακριβώς, ναι, ναι. Ωστόσο όμως, στο δικό μας το site, μεγάλη επισκεψιμότητα έχουν κάποιες συνεντεύξεις με πολιτικούς και πρόσωπα ευγνωσμένης αξίας, όπως ήταν ο Μίμης Πλέσας, η Άρκης Πρωτοψάλτη και... Οι επώνυμοι, δηλαδή, τα γνωστά, ναι, 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 πρόσωπα, μάλιστα. Όποιος θέλει να ασχοληθεί μπορεί να έρθει κοντά σας, δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι θα ήθελα να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία, πώς γίνεται, τι γίνεται, να προσφέρω, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι φοιτητές, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι νέοι άνθρωποι. Φυσικά, και μάλιστα αρκετά παιδιά που συνεργάζομαι κάνουν στην ουσία σε στυλ πρακτικής, ας πούμε, και εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα μας citizentv.gr και να επικοινωνήσει μαζί μας για να έρθουμε σε επαφή. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Εκτιμάς ότι είναι το μέλλον οι διαδικτυακές τηλεοράσεις? Όχι ότι θα πάψουν να υφίστανται αυτές τις τηλεοράσεις, προς Θεού, αλλά αν μπορεί να ανοίξει, θα λέγαμε έτσι, ο χώρος περισσότερο και να είναι πιο επισκέψιμες. Θεωρώ ότι όντως είναι το μέλλον. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα
υπάρχει μία υπερβολή, όπως γίνονται με όλα τα πράγματα, έτσι γίνεται και με το ίντερνετ. Έχουν πάρα πολλοί ιστοσελίδες και αυτό που θέλω εγώ να διαφέρω σε σχέση, ας πούμε, με τον ανταγωνισμό είναι ότι κάνουμε πρωτότυπα θέματα. Δεν κάνουμε δηλαδή το copy-paste που λένε. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ μία είδηση και μ' αρέσει να το βάλω έτσι ακριβώς. Ό,τι κάνουν οι περισσότεροι. Ακριβώς. Τώρα στα περισσότερα πράγματα. Αυτό που θέλουμε εμείς δηλαδή να κάνουμε είναι πρωτότυπα θέματα. Να στείλετε τον ρεπόρτερ στη συνέντευξη τύπου, να κάνει τη συνέντευξη ο ίδιος. Θέλεις να κάνεις πρωτόλια, να παράγεις είδηση. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή και για μένα αυτό είναι δημοσιογραφία κιόλας. Όχι για σένα, αυτό είναι δημοσιογραφία. Δεν είναι για μένα και για σένα, δεν είναι υποκειμενικό. Τώρα άλλο πόσο υποκειμενισμός έχει μπει στη δουλειά μας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο δεν πιστεύω πάντως ότι να επανέλθω στην ερώτηση που με έκανες, δεν πιστεύω ότι θα πεθάνει η τηλεόραση. Είναι ένα μαζικό μέσο και νομίζω ότι τώρα με τις νέες δυνατότητες που έχουν οι τηλεοράσεις πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια άλλη εποχή. Λοιπόν, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστούμε κιόλας, το λέω έτσι και στον αέρα το λέω, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά όταν νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τόσο μεράκι πάνω σε κάτι που δεν αποδίδει προς το παρόν οικονομικά, δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά και το λέω αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι επαγγέλματα τα οποία για να κάποια στιγμή να έχεις κάποιο όφελος θέλει να παλέψεις υπερβολικά. Αυτά πρέπει να στηρίζονται με όποιον τρόπο και είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύτιμα που μας είπες. Να ρωτήσω, πώς πήγε η επισκεψιμότητα στην εκδήλωση που έχουμε με τον Ζήθο? Γιατί ο Ζήθος στηρίζει τις ελληνικές μικροζωθοποιίες. Μπήκανε να το δουν το θέμα? Και όχι μόνο, μπήκαν και κοινοποίησαν κιόλας και το ρεπορτάζ, και το γεγονός. Το θέμα που ανεβάσαμε. Ωραία, θα είσαι στη συνέντευξη τύπου μαζί μας, φαντάζομαι, τη Δευτέρα. Εμείς για το θέμα του Ζήθου θα μιλήσουμε τώρα με την.